Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 6:30 και είναι ώρα να πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες. Πάμε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βεβαίως και συνάδελφος, καταξιωμένος δημοσιογράφος, έτσι, Μέρη. Βεβαίως. Λοιπόν, να τον καλησπερίσουμε, γιατί αύριο υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, εκδήλωση με δική του πρωτοβουλία. Είναι για την τραγωδία των Ντεμπόν και το κράτος δικαίου που μάλλον δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πλήττεται. Εκτροχιάζεται. Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι ευρωβουλευτές, κύριε Αρβανίτη, σωστά. 5 πολιτικές ομάδες, 330 ευρωβουλευτές. Σωστά. Λοιπόν, εκτός από την ακροδεξιά δηλαδή και τους φασίστες. Πάντως, ναι, ένα αποτέλεσμα, μιλάμε για το ψήφισμα βεβαίως από το Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Αρβανίτη, για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση άφησε εχμές, έτσι, και κατά των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο είμαστε. Αν εμείς ή εγώ που είμαι ο σκιώδης από την αριστερά, ναι, για τα θέματα κράτους δικαίου στην αρμόδια επιτροπή ΛΥΠΕ, παρακολουθώντας όλα τα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα αυτά που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα όπως η Μάλτα ή η Ανατολική Ευρώπη, θεωρούμε ότι εγώ μπορώ να καθοδηγήσω 328 βουλευτές, εκτός της Κουντουρά δηλαδή, της Έλληνας που είμαστε μαζί, νομίζω ότι υπερβάλλει για τη δυναμική μου η κυβέρνηση. Τώρα... Αλλά... Αν μου επιτρέπετε να σας πω δύο λόγια για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές. Ναι. Κοιτάξτε, το κράτος δικαίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερες επεξηγήσεις για την έννοια και την προέλευσή του και την ανάγκη σεβασμού του. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι δημόσιες εξουσίες ενεργούν πάντοτε με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και τον υποέλεγχο ανεξάρτητων αμερόληπτων δικαστηρίων που οφείλουν να, είτε αυτοαπαγγέλλητος είτε κατόπιν εκκλήσεως, να παρεμβαίνουν. Το κράτος δικαίου εμπίπτει στον πυρήνα της ένομης τάξης της Ένωσης. Αναφέρεται ρητά στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες και συνδέεται αναπόσπαστα με την αποτελεσματικότητα στη δικαστική προστασία. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, δεν είμαστε ΕΟΚ ούτε κοινότητα του Χάλιβα. Είμαστε πια Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το κοινό, στο κοινό μας σπίτι. Εδώ λοιπόν, πολλές κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, δυστυχώς όπως φαίνεται, θεωρούν ότι η υπόθεση κράτος είναι μια προσωπική ιστορία. Όταν, παραδείγματος χάρη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι βουλευτές από τη συντηρητική παράταξη του Ευρωκοινοβουλίου ψήφιζαν κατά της κυβέρνησης Όρμπαν, δεν ψήφισαν κατά της χώρας της Ουγγαρίας ούτε της Πολωνίας. Οπότε ή είμαστε Ευρώπη ή μένουμε απλώς στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαφές. Θέλω να είναι σαφές και στους τηλεθεατές. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, εδώ μιλάμε ότι οι Έλληνες πολίτες, όπως διαβάζουμε εμείς, νιώθουν ότι μετακυλίζονται άνεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αν θέλετε, να το συζητάμε, αλλά αυτός είναι ο πυρήνας του ψηφίσματος. Γιατί είναι ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είναι μια έκθεση μιας επιτροπής της ΛΥΜΠΕ, παραδείγματος χάρη. Όπου, ωστόσο, ενδεχόμενα αυτό να οδηγήσει και στη λήψη κάποιων μέτρων εναντίον της χώρας, σωστά. Αυτό συμβαίνει όταν η χώρα δεν είναι σύνομη προς ευρωπαϊκές αξίες και προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τότε η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να εξηγήσει στους πολίτες γιατί φτάσαμε εδώ. Αυτό έκανε και η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Σε αυτή την κατάσταση βρέθηκε και η κυβέρνηση της Πολωνίας. Όμως πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα ο Όρμπαν, μα και ο Πολωνός ομολογός του, σε τέτοιες αποφάσεις, σχολιασμούς ή επικρίσεις που δεχόταν από τα αρμόδια όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλεγαν πάλι ότι δέχεται η χώρα τους επίθεση. Καμία χώρα δεν δέχεται επίθεση. Απλώς επισημαίνουμε στις κυβερνήσεις ότι πρέπει να είναι σύνομες. Κύριε Αρβανίτη, εσείς δώσατε και μια σκληρή απάντηση στον κύριο Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έτσι, μια σκληρή απάντηση πραγματικά και νομίζω ότι του είπατε ξεκάθαρα ότι μιλήσατε για ακραία θεσμική ολίσθηση, σωστά. Φυσικά, γιατί ο κύριος Βέμπερ, τώρα εγώ θα έλεγα ότι το απάντησα θεσμικά, εσείς το χαρακτήρισατε σκληρά, αλλά αυτό είναι το δικαίωμα και η ομορφιά της δημοσιογραφίας. Εγώ του εξήγησα ότι καταρχήν ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος μας εγκαλεί για πατριωτισμό,
Καταρχήν το θυμόμαστε εμείς οι Έλληνες, τότε μαζί με τους φίλους του και με Έλληνες βεβαίως συνοδοιπόρους φώναζαν «Γερούν, γερά, βάστα, Σόιμπλε». Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάτι άλλο. Ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος πάτησε το πράσινο κουμπί προς την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, έκανε επίθεση στον ουγγρικό ή στον πολωνικό λαό? Ή η ελληνική περίπτωση, μια ξεχωριστική περίπτωση όπου παραπέμπει σε άλλους πλανήτες ή σε άλλο σύμπαν? Βέβαια, μπορεί, νομίζω ότι είναι σαφές. Να πούμε λίγο και για την αυριανή εκδήλωση. Είναι στις 6 ώρα Ελλάδας, κύριε Αρβανίτη, σωστά? Ναι. 5 ώρα δικιά μας, ναι, 6 ώρα Ελλάδα. Πώς μπορεί να την παρακολουθείς κάποιος και μέσω YouTube, νομίζω? Μέσω YouTube και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε αναρτήσει. Όμως, αν μου επιτρέπετε στο ένα λεπτό, να πω δύο λόγια για τους συμπατριώτες μου στην Κρήτη. Ναι. Τους φίλους στην Κρήτη και τις κριτικές. Κοιτάξτε να δείτε. Κορυφαίο ζήτημα. Αυτή η ιστορία ξεκινήσει από την υπόθεση του Λουπάκη. Αυτή η ιστορία, μιλάω για ολισθηρότητα, είναι από τα slaps κατά δημοσιογράφων και ακόμα στην Κρήτη είχαμε slaps κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να θυμίσω στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες ότι είχαμε την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, τη διαχείριση της ιστορίας και βεβαίως την περίπτωση της Πύλου, αλλά και των Ντεμπών που εδώ θεωρείται το έγκλημα. Βέβαια. Το έγκλημα βεβαίως είναι, το δεύτερο έγκλημα είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αχιλλέας Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής, συγγνώμη, δεν θα μιλήσει, δεν θα δεν σας ακούμε καθαρά. Χάσαμε λίγο τη σύνδεση μας. Πρόβλημα. Τελική δικαιοσύνη. Λοιπόν, λέω, ο κύριος Καραμαλής μέσα από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν, στο όνομα περιφύρησης υπουργών, δεν θα δώσει λόγο. Να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές και πολίτες. Πώς είναι δυνατόν να διαπράττεται ένα έγκλημα, να υπάρχει ένα θέμα και ο υπουργός να καλύπτεται από μια κυβερνητική πλειοψηφία. Ο όποιος υπουργός, σας θυμίζω και επισημαίνω ότι και ο κύριος Πύρης, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να πάει στο δικαστήριο για τυχόν πολιτικές ευθύνες. Σωστά. Βεβαίως. Δεν θα κάτι πάει. Που το ζήτησε ο Σπίρτζης. Αλλά για να καλύψει τον κύριο Καραμαλή η κυβέρνηση, κρύβηκε τους δύο, διότι ο κύριος Καραμαλής έχει ποινικές ευθύνες, καθώς το έγκλημα έγινε, το δυστύχημα, για να είμαι πιο επίκης, έγινε όταν ήταν υπουργός και ήταν ήδη 4 χρόνια υπουργός. Θυμίζω ακόμα ότι για την 717 σύμβαση, την αμαρτωλή, έχει ήδη παρέμβει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Οπότε, ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, όσες κορώνες και να λέει, όσους χαρακτηρισμούς ακροδεξίας αντίληψης κάνει, οι πολίτες ξέρουν ότι ένας άνθρωπος όταν βρεθεί απέναντι στο κράτος ή ψάχνει το δίκαιο του, δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση όπως ορίζουν οι νόμοι της Ευρώπης σε σχέση με έναν δυνατό. Αυτό πρέπει να τελειώσει και θα τελειώσει. Σωστά. Πάντως να πούμε ότι και αύριο σε αυτή την εκδήλωση την οποία αναφερθήκαμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Αρβανίτη, νομίζουμε, θα ακουστούν και οι συγγενείς των θυμάτων, έτσι. Δηλαδή θα τα πούνε απευθείας στους ευρωβουλευτές. Αυτό ακριβώς. Μόνο οι συγγενείς. Δεν έχουν λόγο οι πολιτικοί. Έχουν λόγο οι άνθρωποι. Διότι οι πολιτικοί έχουν ευθύνες όλοι μας και οι πολιτικοί ξέρουν και έχουν χώρο να τα πούν. Αυτοί που δεν έχουν χώρο να μιλήσουν είναι οι απλοί πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν οι απλοί πολίτες, οι μανάδες, οι πατεράδες θα δώσουν απαντήσεις στους ευρωβουλευτές, σε όσους ευρωβουλευτές που θα είναι πολλοί, θα έρχουν από διαφορετικές χώρες. Είναι μία συνέχεια. Θα επιμείνουμε σε αυτό, να ξέρετε. Θα επιμείνουμε για όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη και να αποδοθούν και οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν, έστω κι αν δεν βρεθούν ενώπιον δικαστήριων, κύριε Αρβανίτη. Γιατί μιλάμε για 57 ανθρώπους και 57 οικογένειες. 57 ανθρώπους. 57 ανθρώπους, 57 σπίτια έκλεισαν και καμιά βδομηταριά σακατεμένη. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο πολιτικό. Είναι δυνατόν να έχουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ευρώπη μετά το Pegasus Gate, το Predator Gate, και η κυβέρνηση να μην συνεργάζεται, ενώ γνωρίζουμε, υπάρχει μέσα στο πόρισμα, υπάρχει μέσα στο ψήφισμα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε τον νόμο, ανέλαβε την ΕΕΠ ο ίδιος, έβαλε τον ανιψιό του και αυτό τον κύριο Κοντολέο. Τον νόμο,
πάλι για να μπορεί ο Κοντολέων να είναι, παρακολουθούσαν τους πάντες από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων μέχρι τον κύριο Ανουλάκη, τον κύριο Σπίριτζη ή τους δημοσιογράφους, τον κύριο Κουκάκη, και να μην προχωράει η υπόθεση και να συγκαλύπτεται, να δίνουν εντολή μετά από 6 μήνες να μπουν στην Ιντελέξα όπου έχουν φύγει τα στοιχεία και για να καταλάβουν πάλι τις ευθεατές. Είναι σημαντικό για τους ευρωβουλευτές, διότι το Predator, το σκάνδαλο, δεν είναι μια εσωτερική εθνική υπόθεση. Διότι οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ευρωβουλευτές και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει αγωνία πού είναι αυτά τα data, πού είναι αυτές οι ηχογραφημένες παρακολουθήσεις, σε πιανών τα χέρια. Είναι εντός Ευρώπης, είναι εκτός Ευρώπης. Μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα 41%. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα δικά σας τα καθήκοντα, κύριε Αρβανίτη. Ο κόσμος μέχρι πρότινος πίστευε πως στην Ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές περνάνε καλά. Είναι στην καρδιά της Ευρώπης, είναι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι στις ωραίες, καθαρές υπηρεσίες κτλ. Και τέλος πάντων, ό,τι γίνεται εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι η θεωρητική της πολιτικής, ας πούμε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχουμε ευρωεκλογές σε μερικούς μήνες. Κοιτάξτε, δεν βασανιζόμαστε όπως ένα εργάτη στο λατομείο ή ένα εργάτη στην οικοδομή ή οι εργάτες που χάνουν τη ζωή τους καθημερινά σχεδόν στην Ελλάδα, 220-230 εργατικά δυστυχήματα έχουμε και δεν βρίσκουν οι άνθρωποι το δίκιο τους. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα, γιατί εδώ νομοθετούμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όμως ό,τι θέλουν τα μέσα ή μάλλον ο εθνικός αρχισυντάκτης το περνάει, ό,τι θέλει δεν το περνάει. Παραδείγματος χάρη, ξέρει ο κριτικός ότι υπάρχει ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός και είναι οδηγία, την οποία έπαιξα ρόλο εκεί. Γιατί ήταν ένα θέμα που μέκεγε. Δεν μπορεί δηλαδή με το ίδιο νόμισμα το ευρώ η εργατική δύναμη του Έλληνα να είναι στα 600-700 περίπου ευρώ και του Βέλγου στα 1500-1600. Με το ίδιο νόμισμα. Δεν είναι δυνατόν η ακρίβεια του Έλληνα να είναι εντελώς διαφορετική με την ακρίβεια του Βέλγου ή του Ολλανδού. Οπότε, να, έχουμε τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό που απαιτεί να έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ενσωματώνει αυτή την οδηγία, παραδείγματος χάρη, στο εθνικό νομικό οπλοστάσιο. Λέει, θα δώσω 50 ευρώ. Λες και είναι από το χρηματοκιβώτιο της οικογένειάς του. Θα μας δώσει κάτι σε εμάς, τους υπηκόους. Είναι και άλλα θέματα που απασχολούν τους αγρότες. Και είναι η αγροτική πολιτική, οι αγρότες στον δρόμο. Είναι θέματα που αφορούν στη στέγη, στα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου. Ναι, εδώ πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι είναι το νομοθετικό όργανο του ενιαίου μας σπιτιού. Και πολλά θέματα, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα θέματα αναπηρίας και δικαιωμάτων, σε μια χώρα που μισεί τους αναπήρους, αφού δεν βρίσκει ούτε δρόμο τυφλών, αφού δεν βρίσκει ράμπα, αφού δεν μπορεί. Ακούστε ένα φοβερό που υπάρχει, που είναι θέμα κράτος δικαίου. Ναι. Έκανε ερώτηση στην Κομισιόν. Θα μπορεί κάποιος πάλι να πει: εκθέτει τη χώρα. Μα εκθέτω τα προβλήματα της χώρας. Έβγαλε νόμο, τροπολογία η ελληνική κυβέρνηση που αντί να υποχρεώνει τα λεωφορεία να παίρνουν και να εξυπηρετούν τους ανθρώπους με αμαξίδιο, τους δίνει τη δυνατότητα να μην σταματούν και να φεύγουν. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να το καταλάβει ένας πολίτης από τη Γαλλία? Μισό λεπτό, είναι καινούριο είναι αυτό. Είναι καινούριο. Φρέσκο. Ναι, ναι βέβαια. Δηλαδή υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή που λέει στα λεωφορεία μην σταματάτε όταν βλέπετε, έχετε το δικαίωμα να μην σταματάτε όταν βλέπετε αμαξίδιο. Μάλιστα. Αν δεν έχεις ράμπα, φύγε. Αν δεν έχεις προϋποθέσεις, φύγε. Δεν τον υποχρεώνει ή να τον χρηματοδοτήσει κιόλας να έχει τις δυνατότητες να έχει ράμπα, αλλά του δίνει το δικαίωμα να μην τον βοηθήσει το συμπολίτη μας να φύγει. Βεβαίως αυτή η είδηση, αν μας ενδιέφεραν οι ανάπηροι, ως κοινό καταρχήν, θα μπορούσε να ήταν ένα σκάνδαλο. Εμείς λοιπόν το φέρνουμε στην Κομισιόν και ρωτάμε τι μέτρα θα πάρει κατά της ελληνικής κυβέρνησης για να την υποχρεώσει να κάνει τη δουλειά της. Σας λέω ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η δουλειά των ευρωβουλευτών. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ούτε Qatar Gate, ούτε να κάνουμε άλλες πράξεις.
Σωστά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Απόλυτα. Άρα, κύριε Αρβανίτη, για να κλείσουμε και με αυτό, το διακύβευμα λοιπόν των ευρωεκλογών του Ιουνίου, ποιο είναι και ποιο είναι το μήνυμά σας, έτσι που θέλετε να απευθύνετε εσείς προσωπικά και στους κριτικούς εδώ που σας βλέπουν. Εγώ, βέβαια, θέλω να ρωτήσω, κύριε Αρβανίτη, αν θα συμμετάσχετε και στους προκριματικούς, ή έχετε πάρει εξοφίτσι ή έχετε πάρει τη φανέλα σπίτι. Η φανέλα ανοίξει το κόμμα, ξέρετε. Και θέλω να σας πω ότι και εγώ και η κυρία Κουντουρά, με απόφαση του κόμματος και του Προέδρου, θα είμαστε υποψήφοι, βέβαια. Γιατί είμαστε ήδη σε δράση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Αν έμπαινε, αν το κόμμα έλεγε κάτι τέτοιο, ναι, θα συμμετάσχαμε και εμείς. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Τώρα, στο δεύτερο θέμα που μου βάλατε εσείς, δεν θα ήθελα να βάλω το θέμα των ευρωεκλογών με αυτή την κρίση που έχουμε σήμερα, γιατί υπάρχει, δεν είναι κακή εξέλιξη, ξέρετε, να έχουμε ένα ψήφισμα το πρώτο μετά από 44 χρόνια, όπως σωστά έγραφε η συντηρητική εφημερίδα Εστία για θέματα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Uh-huh. Και ναι, νομίζω ότι ολισθαίνουμε σε ένα καθεστώς πια του κ. Μητσοτάκη και των φίλων του. Το διακύβευμα των εκλογών, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι μια θετική ψήφος. Όχι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Διότι πρέπει να έρθουν εδώ άνθρωποι και κόμματα και πολιτικές ομάδες, κόμματα μάλλον που θα ενταχθούν σε πολιτικές ομάδες, για να δούμε πού θα στρίψει αυτό που λέμε το λεωφορείο, το κοινό μας λεωφορείο. Θα στρίψει δεξιά, ακροδεξιά, θα στρίψει προοδευτικά και αριστερά. Και βεβαίως έχει αξία για μένα και η δράση των βουλευτών, των ευρωβουλευτών που είναι ήδη εδώ, να κριθούν, όπως και των ανθρώπων που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια, όπου πρέπει να τους δοθεί μια ευκαιρία να δώσουν και αυτή τη μάχη τους. Και εγώ ένας τέτοιος ήμουν, ένας από αυτούς. Δεν είχα εμπειρία, άλλοι είχαν εμπειρία. Την αποκτήσαμε εδώ. Και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Ήταν ωραίο ταξίδι αυτό. Εγώ και τώρα μπορώ να πω ότι είμαι ευγνώμων στους 220.000 ανθρώπους που με έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Uh-huh. Μπορώ να τους κοιτάξω έντοιμα στα μάτια και να τους πω ότι την κάνουμε τη δουλειά για αυτή που μας στείλατε. Άστε. Α, όχι, δεν θα σας αφήσουμε, θα σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Γιατί οι ευρωεκλογές είναι και η πρώτη μέτρηση ουσιαστικά και για τη Νέα Αριστερά. Δημοσιογράφη, αυτή η μάστιγα. Βέβαια. Είναι το πρώτο crash test, αν θέλετε, στην κάλπη και για τη Νέα Αριστερά. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε έτσι, να μας κάνετε ένα σχόλιο. Να σας κάνω όσα θέλετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέσα στο ψήφισμα που εγκρίναμε είναι και το θέμα των δημοσιογράφων οι οποίοι διώκονται και βεβαίως ήθελα να σημειώσω εδώ είναι και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει τον τύπο με αυτές τις περιβόητες λίστες πέτσα είναι μέσα στο ψήφισμα, τα πάντα είναι μέσα για όλα τα θέματα. Τώρα, εγώ σας είπα ότι για μένα, κατά τη γνώμη μου, οι εκλογές, πόσο και οι ευρωεκλογές και οι εθνικές δεν είναι δημοσκοπήσεις με κρατικό χρήμα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να δούμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερος και πανηγυρικά αξιωματική αντιπολίτευση, όταν το μεγάλο μου θέμα εμένα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα είναι πρώτος, ναι. Ή αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάτι που πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, μετράνε και αυτά όμως. Και... Μετράνε και αυτά, κύριε Αρβανίτη, νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Μετράνε, δεν διαφωνώ όμως. Το μεγάλο θέμα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό, επειδή μου δώσατε χώρο να σας πω τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόση σημασία έχει, γιατί είναι νομοθετικό όργανο, νομίζω ότι οι ευρωεκλογές μπορεί να έχουν μια πιο απελευθερωμένη ψήφο σε ό,τι αφορά τη χρησιμότητα των ανθρώπων και των κομμάτων που θα είναι εδώ. Τώρα, αν ψηφίσω ένα κόμμα το οποίο δεν συμμετέχει στις επιτροπές, είναι αυτό που λέμε εκτός, είναι στους μη εγγεγραμμένους, ναι. Ή... δώσουμε την αντίθεσή μας ψηφίζοντας φασιστικά σχήματα ή νομίζω ότι είναι λάθος, θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Αυτό θέλω να σας πω. Βεβαίως είναι ένα κριτήριο να δούμε. Τώρα δεν με απασχολεί η πορεία της Νέας Αριστεράς όπως και άλλων σχημάτων ή του ΚΚΕ. Εμένα ο στόχος είναι ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η πολιτική που έχουμε στην Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πορεία της Ευρώπης και νομίζω ότι δεν σφάλω, δεν κάνω λάθος. Πάντως ακούγεται κάπως αυτό το «η ευρωπαϊκή πορεία της Ευρώπης», ε. Ναι, γιατί υπάρχει και να γυρίσουμε πίσω στις μέρες του 35. Δεν βλέπετε τους φασίστες να κατεβαίνουν. Ή το πιο σημαντικό, δεν παρατηρείτε κι εσείς, ακόμα και από κάτι πολύ σημαντικό, που το λέμε συνέχεια, αυτό που λέγει ο κύριος Σκινάς, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Ήταν σύνθημα της Λεπέν αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, η ακροδεξιά ατζέντα γίνεται mainstream και κανονικότητα.
Συζητάμε σήμερα αν δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν πολιτικό γάμο, κοσμικό θέμα, αν είναι δυνατόν. Τι συζητάμε σήμερα. Αυτά τα έχει λύσει η ιστορία τον προηγούμενο αιώνα. Και τα φέρουν πολύ δυναμικά ακροδεξιές ομάδες και δυστυχώς βλέπω ότι και συντηρητικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές τα υιοθετούν ως μια κανονικότητα. Εντάξει, εμένα το όραμά μου δεν είναι να ζω σε μια χώρα τύπου Ιράν. Δεν θα μ' άρεσε εσάς. Ούτε καν. Ούτε καν. Εντάξει, νομίζω αντιλαμβάνεστε την απάντηση. Ούτε καν. Ακούστε ένα φοβερό. Στην Πολωνία με την προηγούμενη κυβέρνηση που ευτυχώς έπεσε, ήρθε μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση, όχι η αριστερή ή η σοσιαλιστική, πιο θεσμική από αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα που είχαμε, απαγορευόταν με νόμο στη γυναίκα να προχωρήσει σε άμβλωση όταν ήθελε αυτή. Δηλαδή αυτό μόνο στις πιο μαύρες πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής και βεβαίως σε χώρες, σε περιόδους του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή μια γυναίκα από την Πολωνία να μην μπορεί να έχει εξουσία στο σώμα της. Ναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια. Αυτό σημαίνει, όπως το βλέπω εγώ, ακραία δεξιά ή ακροδεξιά και κίνδυνο. Να, και έχουμε και το φόβο διαφόρων τέτοιων μορφωμάτων που έχουν ξανακυριεύσει τη Γερμανία, κύριε Αρβανίτη, έτσι δεν είναι? Φυσικά, όταν δεν δίνει, όταν δεν δίνει πολιτικές λύσεις η δεξιά και όταν και οι προοδευτικές δυνάμεις δεν πάνε συλλογικά, όχι να πάνε να συναντήσουν τη συντηρητικοποίηση του κοινού, αλλά να πάνε στην σοβαρή εναλλακτική πρόταση, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και ιδιαίτερα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, θα ριζοσπαστικοποιηθούν προς τα ακροδεξιά. Το έχουμε δει και το 35. Είναι πολύ σοβαρή η ιστορία αυτή και νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες, τουλάχιστον για τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Ελλάδα που υπάρχουν, να αφήσουν τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους, ποιος θα επικρατήσει και να χτυπήσουν το φάντασμα του φασισμού και της ακροδεξιάς. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά αργήσαμε λίγο, να σας κάνω λίγο κριτική, έτσι σαν παλιός δημοσιογράφος. Mm. Και κάνω και αυτοκριτική σε μένα ως δημοσιογράφος. Και εγώ το ίδιο έκανα. Θεωρούσα δηλαδή τα θέματα του Ευρωκοινοβουλίου όταν δημοσιογραφούσα, ως πριν το γνωρίσω, γι' αυτό είπα είμαι ευγνώμων προς τους ανθρώπους, ως θέματα πολυτελείας. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή όταν εμείς συζητάμε εδώ και πάμε να νομοθετήσουμε, συγκρόμαστε με τη δεξιά, αν με την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει, όπως το 1886 που ήρθε το τραχτέρ, που ήρθε η μηχανή, ναι, θα πρέπει να πάμε σε μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των αποδοχών γιατί έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και η δεξιά λέει όλη η υπεραξία να πηγαίνει στο κεφάλαιο, ενώ εμείς λέμε μέρος της υπεραξίας που παράγει η εργατική δύναμη ή το πνεύμα να πηγαίνει και στους εργαζόμενους. Εντάξει, στον καπιταλισμό να πάμε στη διαπραγμάτευση. Στον νεωρικό σοσιαλισμό, όλα στους εργαζόμενους. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει ακόμα και οι συνδικαλιστές, και φταίμε εμείς αυτό, που σήμερα δίνουν σκληρή μάχη με εργοδότες και κυβερνητικές πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει να πάμε επιθετικά. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κίνημα το οποίο συνέχεια αμήνεται και να λέει κάτω τα χέρια από. Αλλά πρέπει να πάμε σε μια ιστορία. Θέλουμε αυτό που μας αναλογεί. Θέλουμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό είναι η σύγχρονη αριστερά. Ωραία. Κύριε Αρβανίτη, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γιατί είστε και πολύ έμπειρος, καταλαβαίνετε ότι είναι ώρα για διαφημιστικό break. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Το ίδιο θα έκανα και εγώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.